δεν είχε σταματήσει καθόλου να εμεργεθεί τα πλήθη των ανθρώπων που τον πλησίασαν, θεραπεύοντας τις ασθένειές τους και διδάσκοντας τις θείες αλήθειες. Επιτέλους, κάποια στιγμή γύρισαν οι μαθητές και του είπαν: «Είναι έτοιμος ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Δώσε εντολή να φύγουν για να πάνε στα χωριά τους και να αγοράσουν τροφές να φάνε». «Δεν είναι ανάγκη να φύγουν και να αγοράσουν τρόφιμα», αποκρίθηκε ο Κύριος. «Δώστε τους εσείς να φάνε». «Αδύνατον, δεν έχουμε μαζί μας τίποτε άλλο παρά μόνο 5 άρτους και 2 ιχθείας». «Φέρτε τα μου εδώ», είπε ο Κύριος και ζήτησε από τα πλήθη του λαού να ξαπλώσουν στα χορτάρια. Τότε πήρε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και ευχαρίστησε τον πατέρα του. Και με την ευλογία αυτή τα ψωμιά και τα ψάρια αύξαναν και ο Κύριος τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στα πλήθη του λαού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος πριν προσφέρει την τροφή την ευλόγησε επικαλούμενος τον ουράνιο πατέρα του. Με τον τρόπο αυτό διδάσκει και εμάς να ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό και να ζητούμε για όλα την ευλογία Του. Ακόμη και το φαγητό, πράξη καθημερινή που αφορά στην δική μας υπόσταση, λαμβάνει άλλη αξία και νόημα όταν πραγματοποιείται με την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία έχει ορίσει ειδική προσευχή πριν και μετά το γεύμα ή το δείπνο. Αυτή η προσευχή δεν πρέπει να θεωρείται τυπικό καθήκον και να τελείται μηχανικά ή από συνήθεια. Είναι μία ευκαιρία μέσα στην ημέρα να προσφέρουμε ευχαριστία στο Θεό. Είναι υπόμνηση ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Είναι εγγύηση ότι ενδιαφέρεται και για τις ηλικίες μας ανάγκες και μας παρέχει ό,τι χρειαζόμαστε και μάλιστα πολύ περισσότερο από αυτό που ζητούμε ή φανταζόμαστε. Δεν είναι όμως μόνο η ώρα του φαγητού ευκαιρία για να προσφέρουμε ευχαριστία στον Άγιο Θεό. Κάθε ώρα είναι κατάλληλη για να τον ευχαριστούμε για τις αμέτρητες ευεργεσίες του. Ιδιαιτέρως το Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο τελεί η Αγία μας Εκκλησία σύμφωνα με την εντολή του ίδιου του Κυρίου, αποτελεί το πλέον θεάρεστο τρόπο για να αναφέρουμε την ευχαριστία μας στον Θεό Πατέρα, ο οποίος εν ονόματι της θυσίας του Υιού Του μας πλουτίζει με τις ανεξάντητες θείες δωρεές Του. Και σήμερα που τελούμε τη Θεία Λειτουργία, καθώς μάλιστα εορτάζει η Πανένδοξος ως Ιωμάρτης Παρασκευή η Αθληφόρος, δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό, διότι καρπός της θυσίας του Κυρίου είναι και η μαρτυρική ζωή της Αγίας Παρασκευής, η οποία έλαβε τη χάρη των Ιαμάτων και μας μεταδίδει πλούσιες τις δωρεές του Θεού. Ο πλούτος και η αυθονία των δωρεών του Θεού φανερώθηκε και στη συνέχεια της Ευαγγελικής περικοπής, διότι οι μεν άνθρωποι πρόσφεραν μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια. Ο Κύριος όμως που τα ευλόγησε, τα πολλαπλασίασε ώστε με τρόπο θαυμαστό έφαγαν πάντες και χορτάστησαν. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάλιστα είχαν και περίσσευμα 12 κοφίνια γεμάτα. 5.000 άνδρες ήταν περίπου εκείνοι που έφαγαν, χωρίς να συνυπολογίζονται στον αριθμό αυτό οι γυναίκες και τα παιδιά. Εκπληκτικό! Και για να μην παρασυρθούν οι μαθητές από τον ενθουσιασμό του πλήθους, ο Κύριος αμέσως ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να περάσουν πριν από αυτόν στο απέναντι μέρος της λίμνης, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη του λαού. Το θαύμα αυτό μαρτυρείται και από τους 4 ιερούς ευαγγελιστές, ενώ υπάρχουν και άλλες διηγήσεις στα Ευαγγέλια που φανερώνουν ότι παρόμοιο θαύμα έγινε και άλλες φορές. Στην ουσία το θαύμα αυτό επαναλαμβάνεται διαρκώς, διότι ο δωρεοδότης Κύριος
είναι αυτός που τρέφει και συντηρεί τα σήμαντα. Μας χαρίζει τους κατάλληλους καιρούς και την εφορία των καρπών της γης, οι οποίοι αναφύονται σε θαυμαστές ποικιλίες και εξαιρετική αυθονία. Αν υπάρχουν άνθρωποι που πεινούν, αυτό συμβαίνει όχι γιατί τα αγαθά που στέλνει ο Θεός είναι λίγα και ανεπαρκή, αλλά διότι εμείς δεν τα διαχειριζόμαστε σωστά. Η πλεονεξία και το συμφέρον δεν αφήνουν τον άνθρωπο να μοιραστεί τα αγαθά που του χαρίζει ο Θεός και έτσι δημιουργούνται αδικίες και ανισότητες. Όταν αντίθετα ο άνθρωπος δέχεται τα αγαθά της γης ως δώρα σταλμένα από τον Θεό και τα αντιπροσφέρει με ευχαριστιακή διάθεση και πνεύμα αγάπης, τότε όχι μόνο δεν τα στερείται, αλλά τα απολαμβάνει πλούσια και βλέπει διαρκώς το θαύμα του πολλαπλασιασμού τους. Διότι όσο δίνει απλόχερα, τόσο ο Θεός του δίνει περισσότερα και πλουσιοπάροχα. Η Αγία Παρασκευή, αν και είχε κληρονομήσει μεγάλη περιουσία από τους γονείς της, δεν την κράτησε για τον εαυτό της. Αντίθετα, τη μοίρασε στους πτωχούς. Προτίμησε να ζει η ίδια με τα απαραίτητα για να μπορεί να κάνει ελεημοσύνες. Προσφέροντας όμως την περιουσία της, απέκτησε εκατονταπλασίωνα. Αποταμίευσε θησαυρό στον ουρανό. Αυτό το θησαυρό θα αποκτήσει όποιος μάθει να προσφέρει για την αγάπη του Χριστού. Αμήν.